Την Δευτέρα 6 Ιουνίου ξεκινάει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τους γονείς και γηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στη δημοτική κατασκήνωση της Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν τις πρωινές ώρες στο κτίριο του ΑΚΠ. Οι γραφές των κατασκηνώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης ξεκινάνε τη Δευτέρα από τις 9.30 ώρα μέχρι τις 1.30. Θα γίνουν στο χώρο του ΚΑΠΗ. Η συμμετοχή των παιδιών είναι 30 ευρώ. Αποδικαιολογητικά το μόνο που χρειάζεται είναι μια οικογενειακή κατάσταση και 30 ευρώ για όσους δεν είναι πολύτεκνους και δεν είναι τρίτεκνοι. Η διαδικασία που θα τηρηθεί πάλι φέτος όπως και πέρυσι είναι καθαρά και μόνο σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή όσοι γονείς θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους φτηνά και οικονομικά και να περάσουν καλά, θα πρέπει να το κάνουν όσο γίνεται το γρηγορότερο. Να πούμε πάνω σε αυτό ότι ο χώρος κατασκήνωσης έχει ανακαινιστεί γύρω στο 80%, έχουν τοποθετηθεί οι κίσκοι, έχουν αλλάξει όλες τις σκηνές ώστε να φτιάξουμε καλύτερες συνθήκες για όλα τα παιδιά που θα έρθουν να συμμετάσχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Φέτος εκτιμάται ότι τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στην κατασκήνωση θα ξεπεράσουν τα 1.000, από τα οποία τα 250 θα είναι ειδικής εκπαίδευσης, δηλαδή με αναπηρίες. Η εκτίμηση θα είναι ότι φέτος θα είναι, αν όχι μεγαλύτερη κατασκήνωση στην Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες κατασκηνώσεις. Εμείς θα δεχτούμε γύρω στα 800-850 παιδιά τυπικής εκπαίδευσης και γύρω στα 250 παιδιά ειδικής εκπαίδευσης και παιδιά με αναπηρία. Αυτό συνεπάγεται ότι θα ξεπεράσουμε τα 1.000 παιδιά και είναι από τις μεγαλύτερες κατασκηνώσεις που υπάρχουν. Πάνω σε αυτό να κάνουμε μια παρένθεση, ότι μέχρι πέρυσι δεχόμασταν τα παιδιά με αναπηρία τις αιτήσεις εμείς. Φέτος όσοι γονείς θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, να απευθυνθούν σε εμάς, έχει αλλάξει η διαδικασία και στέλνουν τα χαρτιά απευθείας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με αναπηρίες που είναι στην Αθήνα. Δράττοντας την ευκαιρία, ο κύριος Μισαηλίδης ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν έγινε οποιοδήποτε διάλογος ή πρόταση σχετικά με εγκατάσταση προσφύγων στην κατασκήνωση του Δήμου και ότι όλες οι φήμες ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ανακαίνησης των εγκαταστάσεων. Φέτος ακούστηκαν πάρα πολλές φήμες, διότι κάποιος δήμαρχος σε κάποια άλλη πόλη άνοιξε τις κατασκηνώσεις για να φιλοξενηθούν παιδιά. Να φιλοξενηθούν μετανάστες. Ακούστηκε ότι θα γίνει εδώ. Ούτε τέθηκε κάποια στιγμή σε εμάς να φιλοξενία μεταναστών, ούτε θα γίνουν οι κατασκηνώσεις hot spot, ούτε τίποτα. Απλά κάναμε εργασίες στην κατασκήνωση, εγκαταστήθηκαν οι οικίσκοι και πάνω σε αυτό δόθηκε τροφή για σχόλια. Και τώρα που ξεκινάμε είναι την κατασκηνωτική περίοδο, ίσως είναι το καλύτερος τρόπος να διαψευθούν όλες αυτές οι κασάνδρες που υπήρχαν ότι η κατασκήνωση θα χρησιμοποιηθεί για φιλοξενία μεταναστών.